Είναι φωνές που σέβεσαι. Που σέβεσαι. Είπες τώρα η Χαρούλα. Δεν ξέρω, η Γαλάνη, δεν ξέρω. Ο Πιθικότσης. Η Γαλάνη, το συζητάμε τώρα. Η Γαλάνη, πρώτα απ' όλα η Γαλάνη. Μπορώ να τη χαρακτηρίζω και μέντορά μου, ας πούμε. Γιατί η Δήμητρα ήρθε στην Κρήτη και με έψαχνε να με μαζέψει. Μου λέει: μην του κάνει το κατήργιο. Κάτσε εδώ, μόνο πάνε να φύγουμε να τραγουδήσουμε. Τώρα που πήγες για την καραντίνα, εννοείς. Α, παλιότερα. Παλιότερα. Αγγίξε και να πάει. Τότε, όταν είχε έρθει εδώ, νομίζω κάτι είπε για μένα η Δήμητρα εδώ. Να. Άρα υπάρχουν φωνές που αγαπάς και σέβεσαι και εκτιμάς. Ε? Και που μάθαμε κιόλας πράγματα από αυτούς. Δηλαδή, τι να πεις τώρα για Δημοσχολείο, τι να πεις. Τι να πεις για τη Διαμάντη, τι να πεις για τη Γαλάνη, τι να πεις για την Αλεξίου, Δημοσχολείου. Τι να πεις για τον Μπιθικότσι, τι να πεις. Υπάρχουν σύγχρονες φωνές σήμερα, όχι σε τέτοιο μεγαλείο. Όχι. Γιατί θέλει και χρόνο για να αποκτήσει μεγαλείο με έναν. Όχι, διότι έχουν την ατυχία και να υπάρχουν καλοί ερμηνευτές. Έχουν την ατυχία ένας μεγάλος ερμηνευτής να καθιερώνεται μέσα από τις μεγάλες ερμηνείες που έχει κάνει. Εγώ δεν ακούω καλά τραγούδια. Από ότι... Ναι. Πω, άκουσα ένα τραγούδι και έπαθα, ας πούμε, κάτι. Ναι, ναι.